εμβολιαφωμένα, αυτή τη στιγμή μετατρέπουν τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα σε εμβολιαστικά κέντρα, χωρίς να έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα έχουν κόψει 96 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση. Στην πόλη μας, στη Νέα Ιωνία, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει το κέντρο μάνας και παιδιού, με αποτέλεσμα οι έγκυες και τα μικρά παιδιά να εμβολιάζονται δίπλα στο χώρο που πραγματοποιούνται τα τεστ του κορονοϊού. Επίσης, το τοπικό ιατρείο του Ηρακλείου, που είναι ευθύνη του κέντρου υγείας, έχει μετατραπεί αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις, ώστε ο εμβολιασμός του πληθυσμού να πραγματοποιηθεί έγκαιρα. Απαιτούμε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να μην συνοσίζεται ο κόσμος. Να γίνει εδώ και τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Συντονίζουμε τη δράση μας μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς και συμμετέχουμε στην απεργία που έχει προκηρυχθεί στις 16 Φλεβάρι. Δώστε τώρα λεφτά για την υγεία, όχι για τις τράπεζες και την εργοδοσία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί ο αγώνας για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αγώνας κατά κύριο λόγο για την αποτελεσματικότερη και την ουσιαστική λειτουργία των νοσοκομείων. Είναι αγώνας για να μπορέσουν να καλυφθούν με πανδημία ή χωρίς οι ανάγκες του προσωπικού σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά να γίνει και αποτελεσματικότερη η λειτουργία των νοσοκομείων για μεγαλύτερη, πιο εντατική προσπάθεια και φροντίδα στο κομμάτι το ζήτημα της υγείας. Είμαστε σήμερα εδώ γνωρίζοντας πολύ καλά ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις και τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια, δηλαδή φροντίδα υγείας, και τα δευτεροβάθμια την έχει, τη βλέπει με ένα και μόνο τρόπο, σαν πεδίο κερδοφόρας business για τον ιδιώτη. Βλέπει την υγεία σαν κέρδος και ακριβώς έτσι την αντιμετωπίζει. Διαχρονικά διαπιστώνουμε υποστελέχωση σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είναι γεγονός που λόγω της συγκυρίας της πανδημίας εκδηλώνεται. Είναι επιλογή. Σε αυτή την επιλογή πρέπει να κοντραριστούμε. Αν θέλουμε ουσιαστική πρωτοβάθμια υγεία, θα πρέπει όλοι μαζί, με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση και την Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, θα πρέπει να διεκδικήσουμε πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την υγεία, είτε πρόκειται για την πρωτοβάθμια είτε για τα νοσοκομεία. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις. Σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αντιμετωπίζετε, θα βλέπετε, θα ακούσετε για ακόμα μια φορά το σενάριο της κυβέρνησης ότι για την πανδημία ευθύνονται οι ανεύθυνοι πολίτες και οι περισσότερο ανεύθυνοι υγειονομικοί. Η ατομική ευθύνη την έχει αναγάγει η κυβέρνηση στο φάρμακο που λύνει όλες τις αρρώστιες. Δεν είναι έτσι, συνάδελφοι. Στο ΚΑΤ υπάρχει λίστα δεκάδων συναδέλφων που δεν παίρνουν, υγειονομικών, που δεν παίρνουν ραντεβού για εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή σχέδιο δεν υπάρχει. Ο εμβολιασμός μετέτρεψε τα νοσοκομεία, όχι μόνο ο εμβολιασμός και συνολικά η επιδημία, σε νοσοκομεία μίας νόσου και έτσι πορεύονται. Έπαιρναν προσωπικό από τα νοσοκομεία για να κάνουν τα κέντρα υγείας εμβολιαστικά κέντρα. Μετέτρεψαν τα νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα και τώρα προσπαθούν, μεγαλώνοντας υποτίθεται τον εμβολιασμό με τετράμινες συμβάσεις ή και με χρονιάτικες συμβάσεις προσωπικού, να επανδρούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Εδώ μία λύση έχουμε. Με τρία πράγματα μπορεί να είναι αποδοτική η δημόσια υγεία. Με κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις προσωπικού με σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση συνολικά όλων των δομών. Θα βρεθούμε μαζί στο δρόμο και σας καλώ να συμμετέχετε και τους συναδέλφους του Κέντρου Υγείας και όλο τον κόσμο στην απεργία που θα γίνει στις 16 του μήνα, διεκδικώντας όλα τα παραπάνω.
και για την πρωτοβάθμια, αλλά και για τα κέντρα υγείας. Θέμα πια στην κοροϊδία. Δώστε λεφτά για την υγεία. Η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να συμμετέχει στις σημερινές πρωτοβουλίες και βέβαια στην απεργία την πανηγυρωμική στις 16 του μήνα, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όπως όλοι ξέρετε οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου εδώ και ένα χρόνο δίνουν μια άνηση μάχη με την πανδημία. Και το λέμε αυτό όχι γιατί μας φταίει ο ιός, όχι γιατί δεν έχουμε δεδομένα από την εξέλιξη της επιστήμης και όπλα, όχι γιατί δεν έχουμε την εργατική τάξη και το λαό στο πλευρό μας, αλλά γιατί έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση και μια πολιτική η οποία έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι πάνω απ' όλα βάζει τα κέρδη. Αυτό έχει ενταθεί και στην περίοδο της πανδημίας. Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα απέναντί μας, απέναντι στην προσπάθειά μας και να σώσουμε ζωές από την πανδημία, αλλά και να διαφυλάξουμε την υγεία όλου του λαού, καθώς δεν έχει πάρει ένα χρόνο τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα, αυτά που διεκδικούσαμε δηλαδή από την αρχή, για να μπορεί η κατάσταση να είναι καλύτερη και να μην ζούμε αυτή την αθλειότητα. Δηλαδή, να προσλάβει μαζικά μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα χωρίς να τον πρημοδοτεί, να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους, να εντάξει τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά, και θεωρούμε ότι με την υλοποίηση αυτών των ετοιμάτων η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Ανταυτού, έχουμε την τελευταία περίοδο από χτυπήματα στην πλάτη μέχρι και τρομοκρατία και απειλές για συναδέλφους που έχουν διεκδικήσει, για συναδέλφους που έχουν νοσήσει. Προσέξτε συνάδελφοι, όταν εξετάζουμε ασθενείς, όταν είμαστε στην πρώτη γραμμή, κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά όταν νοσήσουμε και υπάρχει ενδονοσοκομιακή διασπορά, συνοστιζόμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Η κατάσταση είναι άθλια, τη ζήσαμε στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε εικόνα και από τους συναδέλφους ότι έγινε εκεί. Και τώρα μπροστά μας έχουμε, από ό,τι λένε, ένα σφοδρότερο τρίτο κύμα. Θεωρούμε ότι και οι υγειονομικοί και όλος ο λαός, τα σωματεία και οι φορείς πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά, αλλά και στην πανηγειονομική απεργία στις 16 του μήνα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και στην πρωτοβάθμια. Είναι και αυτοί, το ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένοι. Εμείς θεωρούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική για την παρακολούθηση χρονίως παχσόντων και για τον υγιή πληθυσμό και για τους εμβολιασμούς, και χρειάζεται στελέχωση μέσα και προσωπικό για να μπορέσει να τα καταφέρει και να μην είναι, όπως ψηφίστηκε και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ο φράχτης, το τείχος εκείνο που θα αποκλεί τους ασθενείς από το να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Αυτό, άλλη μια προσπάθεια δηλαδή για να ρίξουν το κόστος της υγείας, γιατί αυτοί έτσι λογίζουν την υγεία. Όχι στην υγεία των πολιεθνικών, άμεση επίταξη των ιδιωτών. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι αντίθετες από τις λαϊκές ανάγκες. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γιώργος Σεφέρης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των νοσοκομειακών γιατρών, γιατί τα αιτήματα τα δικά τους είναι και δικά μας αιτήματα. Όπως η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία χωρίς να πάρει κανένα μέτρο από αυτά όλα τα οποία πρότειναν εδώ και 10 μήνες σύλλογοι γονέων, ομοσπονδίες γονέων, ομοσπονδίες εκπαιδευτικών, σύλλογοι εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς λοιπόν την ασφάλεια για τη λειτουργία των σχολείων, ξεκίνησε πάλι για τρίτη φορά η σχολική χρονιά. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα τα οποία βάζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας είναι εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Αντί γι' αυτό η κυβέρνηση βλέπει και την υγεία όπως και την παιδεία κάτω από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια μόνο για το κέρδος.
Εάν ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά να βοηθήσει την υγεία του λαού, θα έδινε χρήματα για αυτή τη δουλειά. Αντί γι' αυτό, 30 εκατομμύρια φεύγουν για να δημιουργήσουν μέσα στα πανεπιστήμια πανεπιστημιακή αστυνομία. 70 δις στις επιχειρήσεις. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν για την παιδεία και την υγεία του λαού. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας μαζί με τους συναδέλφους γιατρούς, τους νοσηλευτές που δίνουν μια άνηση μάχη με τον κορονοϊό. Είναι μια κατάσταση που επικρατεί και μέσα στα σχολεία. Είναι χώροι διασποράς και δεν υπάρχει καμία προστασία. Θα παλέψουμε πραγματικά μαζί, γιατί χρειάζεται το λαϊκό κίνημα να ορθώσει ανάστημα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βρισκόμαστε εδώ το Σωματείο των Συνταξιούχων της Νέας Ιωνίας, όπως κάθε φορά σε όποια εκδήλωση και συγκέντρωση και κινητοποίηση των υγειονομικών, έτσι και σήμερα βρισκόμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε μαζί τους και να τους πούμε ότι πάντα εμείς θα είμαστε μπροστά, γιατί είμαστε και μια ομάδα ευπαθών ανθρώπων, ηλικιωμένων, και μας ενδιαφέρει άμεσα το ζήτημα της υγείας. Εδώ θέλουμε να πούμε ότι τα κέντρα υγείας θα πρέπει να είναι όλο το 24ωρο σε λειτουργία, επανδρομένα με γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε έτσι να υπάρχει μια σωστή περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους, για όλο γενικά το λαό. Σε σχέση με τα νοσοκομεία, θέλουμε να πούμε ότι τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μιας ασθένειας, μόνο για το COVID. Ακούμε και λυπόμαστε τους συνανθρώπους μας που πεθαίνουν από COVID, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι πεθαίνουν πολλαπλάσια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα χειρουργεία, στα νοσοκομεία, καρκινοπαθείς και οτιδήποτε άλλες ασθένειες, νευροπαθείς κτλ. Καλούμε την κυβέρνηση να κάνει άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών και γενικότερα προς όλων των εργαζομένων που θα επαδρώσουν τα νοσοκομεία. Μας λένε συνεχώς ότι οι ΜΕΔ επαρκούν. Στη χώρα μας έπρεπε να υπάρχουν 3.500 ΜΕΔ. Όμως υπήρχαν 400 όταν ξεκίνησε η πανδημία. Σήμερα λένε ότι είναι 900, αλλά και αυτές υπολειτουργούν. Οποιαδήποτε μονάδα, όποια ΜΕΔ υπάρχει, απαρτίζεται από νοσηλευτές και γιατρούς. Πολλές από αυτές δεν έχουν τον εξοπλισμό αυτό των γιατρών, τον έψικο δηλαδή, των γιατρών και των νοσηλευτών. Θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί, αφορά όλους μας η υγεία, να δώσουμε τη μάχη μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και να καλέσουμε, να πούμε στην κυβέρνηση, να την καλέσουμε και να πούμε ότι δεν μπορεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές μέσα στην πανδημία και όχι μόνο και πρώτα να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, να μην παίρνουν τις υπερορίες τους, να μην παίρνουν βαρέα και ανθυγινά. Αυτό δεν είναι, θα πρέπει να το κατακτήσουμε, να το κατακτήσουν και εμείς είμαστε μαζί τους. Θα πρέπει όλοι οι γιατρές και οι γιατροί και οι νοσηλευτές να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Τέλος, θέλω να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στις 16 του μήνα και εμείς θα συμμετέχουμε στην απεργία των γιατρών, θα συμπαρασταθούμε μαζί τους. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και ποτέ δεν μας χαρίσανε τίποτα. Μας λένε για τα εμβόλια ότι είναι δωρεάν. Όχι, δεν είναι δωρεάν. Είναι από τα χρήματα των φορολογουμένων του λαού. Τους το λέμε αυτό και να μην μας κοροϊδεύουν. Με τα εμβόλια η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε πως θα έχει κάνει. Θα πρέπει να παλέψουμε να έρθουν τα εμβόλια. Βλέπουμε μια πίσνα που γίνεται πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Οι εταιρείες, αν δεν ενδιαφερόντουσαν για την υγεία των λαών, δεν θα γινόντουσαν αυτά που γίνονται. Αλλά γίνονται
στο βωμό του κέρδους. Στη συνέχεια θέλω να πω ότι θα πρέπει, στο βαθμό που λένε ότι η πανδημία ανεβαίνει πάλι, θα πρέπει να επιταχθούν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Σήμερα τα νοσοκομεία αυτά και οι κλινικές θησαυρίζουνε. Θα πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ για τον κορονοϊό και όχι να πληρώνουν, υποτίθεται 40, αλλά όταν πας εκεί είναι 60 ευρώ. Αυτή είναι η δωρεάν υγεία και όχι στα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και δίνουμε τη σύγκρουση όπως πάντα.